Πάντως, επειδή ρωτήθηκε και η Έλενα Γαλήφα για τη Βίκυ Καγιά και η Ζενεβιέβ και κατά καιρούς έχουν ερωτηθεί όλοι, θέλω να αποκαλύψω κάτι που εκτίμησα πάρα πολύ. Προχθές χτύπησε το κινητό μου και ήταν η Βίκυ Καγιά, με την οποία δεν έχουμε κάποια φοβερή κοινωνική επαφή. Ναι, θα καταλάβεις. Ούτε έχουμε κάποια προσωπική φιλία. Έχουμε μια γνωριμία λόγω του χώρου. Θα τη χαιρετήσω θερμά, το ίδιο κι αυτή. Ως εκεί. Με σεβασμό ένα μια... Μπράβο, έναν αμοιβαίο σεβασμό, μια αμοιβαία εκτίμηση κτλ. Και με παίρνει και μου λέει, τώρα που ολοκλήρωσα Βίκυ τη συνεργασία μου με το Σταρ, ήθελα να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Θέλει πέσιμο. Όχι. Όχι. Α, με την κάμερα. Καμάτα, βρε. Μου λέει ότι ήθελα πολύ να έρθω στην εκπομπή, γιατί κατά καιρούς είχαμε απευθύνει όλα αυτά τα χρόνια, ειδικά δεν ξέρω αν θυμάστε τα πρώτα χρόνια, εγώ τι κόλλημα είχαμε το GNTM που το βλέπα φανατικά σαν τηλεθεάτρια. Μου άρεσε πάρα πολύ και το παίζαμε και πάρα πολύ κτλ. Θέλω να ξέρεις, μου λέει, και είχα απευθύνει πάρα πολλά request. Ότι ήμουν πολύ θετική, πάρα πολλά αιτήματα, όπως το λέμε και στο χωριό μου. Πάρα πολλά αιτήματα για να μας έρθει κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Μου είπε λοιπόν, θέλω να ξέρεις ότι εγώ ήθελα πολύ να έρθω. Δεν έτυχε, δεν βοήθησαν οι συγκυρίες, ήταν άλλη στρατηγική του σταθμού. Δεν θέλησε να κατηγορήσει και το κανάλι που ήταν και προς τιμήν της. Εγώ μου λέει, θέλω να ξέρεις πάντως, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες, ότι σε εκτιμώ, σε συμπαθώ, σας βλέπω πάρα πολύ συχνά, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και ήθελα να το πω. Και ζητώ σε ευχαριστώ, γιατί μου είπε ότι περίμενα να ολοκληρωθεί η συνεργασία μου, γιατί δεν ήθελα να φανεί ότι εκθέτω κάποιους ανθρώπους που δρομολογούν την επικοινωνιακή πολιτική προϊόντος. Άρα λοιπόν είχε μιλήσει μέχρι και τα νέα του ψαροντούφεκου και δεν είχε μιλήσει στο Happy Day. Όχι, μου είπε να έρθει επίσημα ως καλεσμένη. Εσύ αυτό κατάλαβα. Το ότι έχει δώσει κάποια... Όχι, έχει δίκιο η Τίνα, ότι έχει κάνει πολλά Q με ψημένα, αλλά αυτό, αν και εμείς, αν είχαμε 10 συνεργεία να μας περισσεύουν εδώ και τα στέλναμε σε όλα τα σημεία που είναι τα στούντιο, μπορεί και εμείς να το είχαμε. Δεν μας έχει κάνει και εμάς εκτός. Μα δεν ναι, θέλουμε να το να έρθει εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με τη Βίκυ, από ό,τι καταλαβαίνω έχει να κάνει και με άλλους. Εγώ πάντως, παιδιά, το εκτίμησα πολύ, γιατί είδα έναν άνθρωπο που τώρα που ολοκληρώθηκε η συνεργασία της και δεν ότι έχει κάτι να κερδίσει να διαφημίσει το νέο της project. Και μάλιστα ξέρετε, μου είπε, εσείς μου λέει όλοι, μπορεί να κουράζεστε πάρα πολύ μέσα στη χρονιά, αλλά 1,5-2 μήνες μου λέει ξεκουράζεστε. Εγώ μου λέει είμαι 7 χρόνια σερή. Όχι ότι μου λέει δεν ευχαριστώ το Σταρ για αυτό που πέρασε, για αυτό που μου χάρισε, αλλά τώρα μου λέει έχω ανάγκη λίγο να ξεκουραστώ. Και από Οκτώβρη, αν μου λέει υπάρχει κάτι για μένα, με χαρά να το κάνω. Ναι, να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Ναι. Άρα δεν ερχόταν 7 χρόνια πόσα ήταν στο Σταρ, γιατί δεν επέτρεπε ο σταθμός, η στρατηγική του σταθμού, τα προτεραιότητες του γραφείου τύπου, της επικοινωνίας. Δεν μου ονομάτισε, ούτε μου ξεκαθάρισε. Μου είπε ότι εγώ ήθελα, αλλά κάποιες συνθήκες δεν μου το επέτρεπαν. Δεν θέλω θα να μπορούσε να έχει πάρει και λίγο νωρίτερα να το εξηγήσει αυτό, όχι να περιμένει. Όχι, αυτή είναι η Βίκυ που ξέρουμε. Για να το κλείσουμε όλοι όντως. Είναι πολύ τυπική σε γιατί αυτά. Πέρα από ένα σταθμό υπάρχει και μια προσωπική σχέση. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, αυτό θέλω πάντων, να πω. Δηλαδή... Εγώ αυτή την αποκάλυψη δεν την κάνω για να ρίξω. Μήπως είναι λίγο στη μέση η αλήθεια, αυτό λέω. Εγώ αυτή την αποκάλυψη δεν την κάνω για να ρίξω ένα ανακριτικό φως απέναντι σε κάποιον και να στοχοποιήσω κάποιον που δεν επέτρεπε στη Βίκυ να έρθει. Όχι, γιατί απλά δεν μου είπε αυτό. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ναι, όχι, να σου πω και κάτι εγώ άλλο. Εγώ θέλω να αναδείξω μια συμπεριφορά επαγγελματική που την εκτίμησα από έναν άνθρωπο με τον οποίο λέω κάτι σημαντικό παραπάνω από ένα γεια. Επειδή όμως έχω δει πολλές φορές αυτό το χώρο να συμβαίνει και κάτι άλλο. Να υπάρχει ένας καλεσμένος, ένα πρόσωπο το οποίο να σου λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω πάρα πολύ, αφήνω, ναι, αλλά δεν με αφήνω και συνήθως να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί, ναι, η αλήθεια καμιά φορά βρίσκεται στη μέση. Εγώ τη βρίσκω άκρος. Εγώ εκτίμησα αυτή τη συμπεριφορά και όταν ένα επικοινωνία παίρνει και αυτό ήθελα να την αναδείξω. Σου εξηγεί, όπως και να έχει, και δεν έχει και να βρίσκεται και η αλήθεια. Εγώ πάντα εκτιμάς το γεγονός ότι μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, επειδή εγώ, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ, γιατί με ξέρετε και ο Κώστας και ο Δημήτρης, είμαι ένας άνθρωπος που δεν κρατάει κακίες και κρατούμενα, γιατί δεν βαραίνω την ψυχή μου με τοξικά συναισθήματα. Όταν κάποιος θέλει να το λήξει, την όποια παρεξήγηση μαζί μου, είμαι η πρώτη που θα πω τι καλά που με πήρες να το λήξουμε, να προχωρήσουμε μπροστά. Μα και αυτό είναι. Πολλά και καβαλάς, γιατί δεν τηλεφωνιέται με το σκουλό να το λύσουμε. Για καταλάβατε τι έπαθε.